Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Astrogenesis, όπου θα βρείτε προϊόντα ένδυσης, κούπες, mousepad και πολλά ακόμα προϊόντα με θέμα το διάστημα. Υπήρξε μια εποχή στην ιστορία του σύμπαντος που οι γαλαξίες είχαν υπέρλαμπρα κέντρα που απελευθέρωναν χιλιάδες φορές περισσότερη ενέργεια από ότι όλα τα άλλα άστρα τους μαζί. Αυτή ήταν η εποχή των Quasar. Η κατασκευή νέων μεγάλων ραδιοτηλεσκοπίων κατά τη δεκαετία του 50 είχε καθοριστική σημασία για την αστρονομία, γιατί αποκάλυψε πτυχές του σύμπαντος που ήταν άγνωστες μέχρι τότε. Μπορούσαμε πλέον να μελετούμε το σύμπαν όχι μόνο στο ορατό μέρος του φάσματος, αλλά και στα ραδιοκύματα. Σταδιακά άρχισαν να ανοιχνεύονται κάποιες πολύ ισχυρές πηγές ραδιοκυμάτων, οι οποίες όμως φαίνονταν πολύ μικρές στον ουρανό. Δεν έμοιαζαν με τίποτα από ό,τι είχαμε παρατηρήσει μέχρι τότε και τα οπτικά τηλεσκόπια είτε δεν μπορούσαν να τις διακρίνουν καθόλου, είτε έβλεπαν μόνο αχνά σημεία. Επειδή τα αντικείμενα ήταν σχεδόν σημειακά, ονομάστηκαν quasi-stellar objects, δηλαδή αντικείμενα που είναι σαν άστρα. Από αυτές τις λέξεις πήραν το πιο σύντομο όνομά τους, δηλαδή quasars. Ωστόσο, προσεκτικές μελέτες των φασμάτων αυτών των μυστηριωδών αντικειμένων έδειξαν ότι στην πραγματικότητα δεν έμοιαζαν καθόλου με άστρα. Επίσης, η φωτεινότητά τους μεταβαλλόταν έντονα και είχαν σχετικά περιορισμένη έκταση. Αυτό όμως που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στους αστρονόμους της εποχής ήταν η ενέργεια που εκλειόταν από αυτά τα σώματα σε όλα τα μήκη κύματος. Πώς ήταν δυνατόν ένα αντικείμενο μικρότερο από το ηλιακό μας σύστημα να παράγει τόσο μεγάλα ποσά ενέργειας? Η απάντηση για την φύση των Quasar ήρθε μέσα από τη μελέτη του Quasar 3C273 στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η φασματοσκοπική μελέτη του αντικειμένου έδειξε ότι απομακρύνεται ταχύτατα από εμάς και επομένως σύμφωνα με τον νόμο του Hubble θα έπρεπε να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Σήμερα πια γνωρίζουμε ότι το φως του φτάνει στα μάτια μας μετά από ένα ταξίδι 2,4 δισεκατομμυρίων χρόνων. Για να φτάνει όμως στη Γη έντονη ακτινοβολία από ένα τόσο μακρινό αντικείμενο θα πρέπει να είναι υπερβολικά φωτεινό. Πράγματι, μόνο στο ορατό μέρος του φάσματος, το Quasar 3C273 είναι 4 τρισεκατομμύρια φορές πιο φωτεινό από τον ήλιο μας. Αυτό σημαίνει ότι αν το τοποθετούσαμε στη θέση του Πολυδεύκη, 34 έτη φωτός μακριά, θα φαινόταν τόσο λαμπρό όσο ο ήλιος. Τη δεκαετία του 60, που η ύπαρξη των μαύρων τρυπών ήταν ακόμα αρκετά θεωρητική, η εξήγηση της φύσης των Quasar έμοιαζε σχεδόν αδύνατη. Μερικές από τις ιδέες που είχαν προταθεί ήταν ότι ήταν ταχύτατα κινούμενα άστρα μέσα στον γαλαξία μας, περιοχές του σύμπαντος με αντιύλη, αλυσιδωτές εκρήξεις supernova ή ακόμα και έξοδοι από σκουλικότρυπες. Ο Ρώσος αστρονόμος Νικολάη Καρντάσεφ, μελετώντας το Quasar CTA-102, έκανε λόγο για πιθανά σήματα από εξωγήνους πολιτισμούς τύπου 2 ή 3. Η ιδέα αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής εκείνη την εποχή και μάλιστα το αμερικάνικο συγκρότημα The Birds έγραψε σχετικό τραγούδι. Σήμερα πια γνωρίζουμε ότι τα Quasar σχηματίζονται στα κέντρα των γαλαξιών. Εκεί βρίσκεται μια γιγάντια μαύρη τρύπα που τρέφεται από τη σκόνη και τα αέρια που υπάρχουν μέσα στο γαλαξία. Τα υλικά αυτά ξεκινούν να πέφτουν σπυροειδώς στο εσωτερικό της μαύρης τρύπας, σχηματίζοντας τον λεγόμενο δίσκο προσάυξησης. Έτσι αποκτούν πάρα πολύ ψηλές ταχύτητες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και θερμαίνονται υπερβολικά. Ένα μεγάλο ποσοστό της μάζας αυτών των υλικών μετατρέπεται σε ενέργεια. Για να καταλάβετε πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το φαινόμενο, σκεφτείτε ότι στις πυρηνικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό του ηλίου μας, μόνο ένα 0,7% της μάζας των υλικών μετατρέπεται σε ενέργεια. Στα Quasar, η αντίστοιχη απόδοση φτάνει το 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Quasar να είναι τα πιο φωτεινά αντικείμενα στο σύμπαν και να ακτινοβολούν έντονα σε όλα τα μήκη κύματος, από τα ραδιοκύματα μέχρι τις ακτίνες γάμα. Ένα συνηθισμένο Quasar μπορεί να είναι χιλιάδες φορές πιο φωτεινό από ολόκληρο τον γαλαξία που το φιλοξενεί. Επειδή αυτοί οι γαλαξίες βρίσκονται πολύ μακριά, δεν μπορούμε να τους διακρίνουμε εύκολα και έτσι συνήθως βλέπουμε μόνο το πολύ φωτεινό τους κέντρο. Τα Quasar εμφανίζουν jets, δηλαδή πίδακες ακτινοβολίας φορτισμένων σωματιδίων που επιταχύνονται από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από τη μαύρη τρύπα. Αυτά τα φορτισμένα σωματίδια προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός και παράγουν ραδιοκύματα.
Ο όρος ενεργός γαλαξιακός πυρήνας χρησιμοποιείται πλέον για να περιγράψει όλες τις περιπτώσεις των πολύ φωτεινών κέντρων γαλαξιών, όπου μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα, μάζας εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών, τρέφεται από τα υλικά που υπάρχουν γύρω της. Η κατηγοριοποίηση των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων εξαρτάται από τη γωνία που τους παρατηρούμε και από τη φωτεινότητά τους. Εάν ο πίδακας ακτινοβολίας που δημιουργείται είναι στραμμένος προς τα εμάς, δηλαδή βλέπουμε την κάτωψη του δίσκου προσάξισης, τότε το αντικείμενο ονομάζεται blazar και ανιχνεύουμε πολύ μεγάλα ποσά ακτινοβολίας γάμα. Εάν το αντικείμενο το παρατηρούμε υπογωνία και είναι τόσο φωτεινό που δεν διακρίνεται ο γαλαξίας στον οποίο ανήκει, τότε μιλούμε για κβάζαρ. Εάν φαίνεται ο γαλαξίας, τότε μιλούμε για γαλαξία Σίφερτ. Τέλος, εάν βλέπουμε το αντικείμενο από το πλάι, τότε η ενεργή περιοχή κρύβεται από τον γαλαξία και ανιχνεύουμε κυρίως ραδιοκύματα. Σε αυτή την περίπτωση, μιλούμε για έναν ραδιογαλαξία. Ο Κένταυρος Α είναι ένας ραδιογαλαξίας, στον οποίο φαίνονται καθαρά οι πίδακες ακτινοβολίας. Στο κέντρο του γαλαξία βρίσκεται μια μαύρη τρύπα μάζας 55 εκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Πλέον οι περισσότεροι γαλαξίες έχουν ανενεργές μαύρες τρύπες στο κέντρο τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καθαρίσει την περιοχή γύρω τους και δεν τρέφονται έντονα με ύλη, όπως στο παρελθόν. Υπήρξε όμως μια εποχή, πριν από 10 δισεκατομμύρια χρόνια, που ονομάζεται εποχή των κβάζαρ. Εκείνη την εποχή οι γαλαξίες ήταν σχετικά νέοι και τροφοδοτούσαν με υλικά τις μαύρες τρύπες που υπήρχαν στα κέντρα τους. Επίσης, οι συγκρούσεις και οι ενώσεις γαλαξιών ήταν πολύ συχνές, οδηγώντας στο σχηματισμό κβάζαρ. Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα κβάζαρ ανιχνεύονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή στο πολύ μακρινό παρελθόν. Σε αυτή την καλλιτεχνική απεικόνηση βλέπετε το αρχαιότερο κβάζαρ που έχουμε ανακαλύψει ποτέ. Το φως του ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από 13,1 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη γέννηση του σύμπαντος. Όσο απομακρυνόμαστε από την εποχή των κβάζαρ, αραιώνει και η έβρεση ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Δεν αποκλείεται όμως να σχηματιστούν νέα κβάζαρ στο μέλλον μετά από βία γεγονότα. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια ο γαλαξίας μας θα συγκρουστεί με το γαλαξία της Ανδρομέδας. Έτσι ίσως οι κεντρικές μαύρες τρύπες να βρουν άφθονα υλικά για να τραφούν και να σχηματίσουν ένα κβάζαρ στο κέντρο του νέου γιγάντιου γαλαξία. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τα πιο φωτεινά αντικείμενα του σύμπαντος. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!